Γεια σας. Λέγομαι Ευαγγελία και δουλεύω στην Ιγάρια, που είναι μια εταιρεία που ασχολείται με κύριο Μαγισσόρ. Είμαι στην ομάδα γραφικών και το μεγαλύτερο project με το οποίο ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή είναι το Μέσα 3D, το οποίο κάνουμε και release. Πριν αρχίσω να μιλάω για αυτό, να σας έχω πάλι εδώ διάφορα λόγια που έχουν να κάνουν με την ομιλία και δεν ξέρω αν όλοι έχετε background γραφικών. Πρώτα θα σας πω ότι γραμματικά λίγο όλα αυτά είναι APIs και το γραμματάκι πάνω-πάνω είναι καταρχάς το λόγο του μέσα. Το μέσα είναι ένα... ξεκίνησε ως OpenGL implementation, αλλά τώρα περιλαμβάνει πολλά APIs και specification μέσα. Το OpenGL καταρχάς, που είναι αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε, είναι ένα API με το οποίο μπορεί οποιοδήποτε να κάνει προγραμματισμό γραφικών, κυρίως για τα γραφικά, και χρησιμοποιείται στα περισσότερα games και applications γραφικών που έχετε δει. Το Vulkan είναι επίσης ένα API γραφικό, λίγο πιο καινούριο, που απλώς δίνει περισσότερη ευελιξία στους προγραμματιστές γιατί μπορούν να χειριστούν καλύτερα τα resources τους. Τώρα, το Chronos Group είναι ένα group το οποίο βγάζει specifications, δηλαδή το πώς θα είναι το OpenGL και πώς θα είναι το Vulkan, το βγάζει το Chronos. Στο Chronos Group συμμετέχουν διάφορες εταιρείες που είτε βγάζουν drivers, είτε κάνουν κάτι άλλο γραφικά, ας πούμε η Valve, η Nvidia, η Intel, ή πολλές εταιρείες, η AMD. Και πάμε να μιλήσουμε για το μέσα. Αρχικά το μέσα ξεκίνησε ως ένας OpenGL implementation και σήμερα είναι το πιο διαδεδομένο. Αρχικά ήταν ένα software αστεράκι, δηλαδή τα έκανα όλα στη CPU. Αργότερα, σιγά σιγά, μπήκαν διαφορετικά backends, πέρα από το software backend, και έτσι έγινε το frontend για τους single driver γραφικών που είναι open source, για κάποιους AMD, για το Nvo, για το VMware, για το GPU, κλπ. Και σιγά σιγά προσθέθηκαν και άλλα API implementations, όπως το Vulkan, το OpenGL-ES, βγήκαν διάφορα OpenGL-ES versions για embedded, mobile applications κλπ. Και διάφορα άλλα specifications που βλέπετε εκεί και απέκτησε και άλλους software drivers. Επομένως τώρα σήμερα πλέον το μέσα είναι ένα πολύ μεγάλο project. Σε αυτήν την ομιλία θα σας πω μόνο για το OpenGL κομμάτι του και για όλα τα υπόλοιπα APIs και για το πώς δουλεύουμε σε αυτό, πώς κάνουμε development, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, καταρχάς θα δούμε λίγο πώς δουλεύει το OpenGL μέσα στο δημοσιογραφικό στάδιο. Όταν έχουμε ένα application γραφικό, ας πούμε ένα παιχνίδι, αυτό μπορεί να κάνει rendering με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι το direct rendering. Δηλαδή, ό,τι command έχει, ό,τι OpenGL command έχουμε, πηγαίνει κατευθείαν μέσω ενός interface. Εδώ πέρα. Μέσω του DRI interface, κατευθείαν όλα τα commands στέλνονται στο kernel και από εκεί στην κάθε γραφικό. Με το DRM που λέγεται, που είναι ο Direct Rendering Manager, είναι ένα kernel module, το οποίο το interface είναι αυτή η βιβλιοθήκη. Και έχουμε κατευθείαν hardware rendering. Τώρα, το OpenGL, όπως αν ξέρετε πώς δουλεύει ο Xserver, το X πρωτόκολλο σου επιτρέπει να στείλει commands και locally σε ένα μηχάνημα, αλλά και πάνω από sockets, πάνω από strips, σε άλλα μηχανήματα. Το OpenGL γράφτηκε με τρόπο που να μπορεί να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή να μπορείς να στείλεις τα commands σου πάνω από strip. Οπότε, όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα, τότε κάνει είτε η direct rendering χρησιμοποιώντας το GLX, που είναι το OpenGL extension του DX που είναι ο system. Οπότε παρεμβάλλεται αυτό το πραγματάκι, είτε μπορεί, επειδή τώρα το GLX είναι αρκετά αργό, δηλαδή αν πρέπει να περάσει πάνω από stream όλα τα commands, έχει κάποιο overhead. Φτιάχτηκε αργότερα το accelerated
στο τελικό προορισμό τους, να τρέξουν χρησιμοποιώντας τον DRI driver εκεί πέρα. Οπότε να είναι ένα κομμάτι του rendering να γίνεται με acceleration. Και γενικότερα χρησιμοποιείται, αναλόγως το application μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε συνδυασμός, είτε το GLX, είτε το GLX με το AGLX, είτε το direct rendering. Σε περίπτωση που τρέχουμε way να πλαντεί για server email για διαδικασία. Νομίζω ότι το Wayland δεν μπορεί να λειτουργήσει πάνω από... Δεν έχει strings ή κάτι τέτοιο. Ναι, το Wayland πάντα χρησιμοποιεί το DRI. Εντάξει, αυτό είναι εισαγωγικό, απλώς για να... Εντάξει, ακόμα το ξέρω ότι είναι πιο διαδεδομένο στο Wayland, οπότε είναι λίγο... Ναι, απλά νομίζω ότι το Wayland δεν υποστηρίζει ακόμη να μπορείς να στείλεις κομμάτι πάνω από το βίντεο. Το Wayland δεν είναι μήνυμα, δεν φτάσει. Πολύ το Wayland είναι φρέιντο, δεν είναι ένα σερβερ που δεν είναι. Πολύ δεν μπορείς να έχεις όπως ο Edge Server, είναι ένα σερβερ και όντως μπορείς να έχεις επικοινωνία με το άλλο. Το Wayland δεν είναι σερβερ. Καλό πώ θέλει το σήμα. Ο Wayland κάνει τα ρέτρα εντολή για ένα set από βιβλιοθήκε. Εσύ χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη αυτή και αυτή η βιβλιοθήκη υπάρχει μόνο στο κάνει τη ρέτρα. Είναι όπω λέμε τα ούτω. Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε εμεί στο Mendelation. Καταρχά γράφουμε extensions. Προσθέτουμε features στου drivers για να λειτουργούν σωστά extensions. Και οι shaders, θα δούμε λίγο στα αργότερα. Κάνουμε testing, κάνουμε bug fixes, κάνουμε release. Και όλα αυτά απαιτούν αλλαγές σε διάφορα σημεία του προγράμματος, είτε στο core, στο API, είτε στο compiler, της DLSR, είτε στους firmware drivers. Γενικά έχει πολλά σημεία που μπορούν να καταστούν. Τώρα ας τα πάρουμε ένα-ένα. Σημαντικά είναι τα extensions. Το OpenGL έχει γραφτεί με τέτοιο τρόπο που να μπορούμε να το επεκτείνουμε. Δηλαδή, αν κάποιος κατασκευαστής δει ότι κάτι είπε το OpenGL, θέλει να βάλει ένα δικό του feature, κάτι να κάνει στο δικό του το hardware, μπορεί να φτιάξει ένα extension και να το παρέχει. Από εκεί και πέρα, κάποιος χρειάζεται αυτό το extension, απλά το φορτώνει μέσω ενός μηχανισμού που παρέχει το μέσα. Τώρα, πριν από κάθε release, το Chrono Group αποφασίζει ποια extensions είναι πολύ σημαντικά, τα χρειαζόμαστε και θα μπουν στο core. Και όσοι άλλοι γράφουν το OpenGL, ας πούμε, η Nvidia, η Apple, η Intel, όσοι θέλουν να κάνουν release το συγκεκριμένο version του OpenGL, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν implement τα extensions που αποφασίστηκε να μπουν στο core. Τώρα, στα παλιότερα versions θα εξακολουθεί να τα φορτώνει σαν extension, αν είναι port στο πίσω. Τα extensions αυτά έχουν μια πολύ σαφή περιγραφή και στην οποία αναφέρεται τι κάνουν με λεπτομέρειες, τι dependencies έχουν, τι errors επιστρέφουν. Γενικότερα μπορούμε να δούμε και μπορείτε να κατεβάσετε τις περιγραφές τους από αυτό το repository πάνω. Ένα παράδειγμα ενός extension specification μπορούμε να δούμε εδώ πέρα. Έχω κατεβάσει τον κώδικα. Ας πάρουμε ένα τυχαίο τώρα. Αυτό μπορεί να είναι πολύ μικρό. Δεν είμαι σίγουρη. Ας δούμε. Τυχαία τη διάλεξα. Τι είναι αυτό, ήταν clear texture. Εδώ βλέπετε ότι έχει το όνομα, έχει ποιοι το έγραψαν για να... Ποιος το έγραψε. Για να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του για ερωτήσεις, ποιοι άλλοι έκαναν contribute, διάφορες άλλες πληροφορίες. Και μετά ξεκινάει ποια είναι τα dependencies, μια σύντομη περιγραφή στην αρχή, διάφορες πληροφορίες γενικά. Έχει και πώς να το χρησιμοποιήσεις. Το εξόδιο είναι τώρα μεγάλο, απλά παράδειγμα. Και σε αυτά τα specification βασίζεται ο καθένας που κάποιος θέλει να κάνει implement extensions. Τώρα, οι αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν για να μπει ένα extension στο OpenGL
depression και έψαξα να δω σε ποια σημεία του κώδικα ανακρέπω απλά. Χρειάζεται αλλαγές. Και όπως βλέπετε, χρειάζεται και στο API, και στο GLS Hypervisor, και στο hardware για να υποστηριχθεί. Ας πούμε, εδώ πέρα βλέπετε ότι μπαίνει στον i965 driver. Στο αρχείο γενικά είναι για να το βάζει internet για να πει ότι μπορώ να υποστηρίξω αυτό το extension. Και γενικά έχει πολλά κομμάτια από τη διάρκεια. Ναι. Και αφέθηκα στον Τζίνα και στον compiler προηγουμένω, ο οποίο μια καλή ερώτηση είναι τη δουλειά έχει ένα compiler μέσα στο OpenGL API, μέσα σε ένα API γραφικό. Η απάντηση είναι ότι για να το απαντήσουμε αυτό, βασικά πρέπει να δούμε λίγο πώς γίνεται η χρήση του OpenGL, το OpenGL rendering. Καταρχάς, το OpenGL τα πάντα αποτελούνται από primitive, τα οποία μπορεί να είναι οτιδήποτε από αυτά που βλέπετε εκεί. Για παράδειγμα, εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Βλέπετε ότι έχουμε ένα 3D μοντέλο που είναι γελαδίτσα, με το texture, στο πάτωμα κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα το OpenGL βλέπει από πίσω πολύγωνα, τα οποία σου γραφίζεται. Είναι πολύγωνα και χρώματα. Τα οποία πολύγωνα και χρώματα τα δίνει, μπορεί να τα δώσει ο χρήστης στο OpenGL. Βασικά, το OpenGL κάνει processing τα primitives, τα οποία αποτελούνται τα πάντα, βέβαια, μέσω ενός pipeline, το οποίο είναι αυτό εδώ. Αρχικά επεξεργάζεται βέλτιση, τα οποία μετά τους κάνει τις επεξεργασίες εδώ επιπλέον, τα συναρμολογεί, καταλήγει να έχει pixels πολύ χαμηλά και μετά κάνει κάποια operations πάνω στα pixels. Για παράδειγμα, μπορεί να πολλαπλασία στο χρώμα του με το χρώμα ένα texture για να δώσει την αίσθηση, για να κάνει texture map, να δώσει την αίσθηση ας πούμε στο προηγούμενο παράδειγμα. Εδώ για να δώσουμε το γρασίδι, είναι πολλαπλασιάζαμε το χρώμα της εικόνας του γρασιδιού με το χρώμα του πατώματος. Σε αυτό το pipeline, ο προγραμματιστής μπορεί να παρέμβει και να αλλάξει τον κώδικα και να βάλει δικό του σε δύο σημεία. Στο vertex processing, παράγοντας είτε vertex shader, είτε tessellation shader, είτε geometry shader, και στο pixel processing, παράγοντας ένα fragment shader. Αυτοί οι shaders είναι προγράμματα που γράφονται σε μια ειδική γλώσσα, την GLSL, το οποίο σημαίνει OpenGL Shading Language. Δίνει τη δυνατότητα να βάλει κάποια επιπλέον εφέ στο αντί να κάνει απλό rendering, να προσθέσει κάποια δικά σου στοιχεία για να το κάνει να δείχνει πιο ενδιαφέρον. Αυτή τώρα η GLSL πρέπει κάπως να καταλήξει στην κάρτα γραφικών. Οπότε εκεί χρειάζεται ο compiler, ο parser και τα λοιπά εργαλεία, ο linker. Γιατί η GLSL αρχικά μετατρέπεται σε ένα intermediate representation, το GLSL-IR, αργότερα σε ένα άλλο representation, το NIR, που είναι σχετικά καινούργιο και σχεδιάστηκε για να είναι backend agnostic, και μετά στη συνέχεια γίνεται native κώδικα και τρέχει σε κάθε διαφορετική GPU. Για παράδειγμα, αν πάρουμε ένα πολύ απλό OpenGL πρόγραμμα, ας πούμε, ένα πράσινο βουάρ, δεν κάνει τίποτα άλλο. Ο Vertex Shader θα ήταν αυτός εδώ. Ένα πολύ μικρό προγραμματάκι που ήταν απλώς ένα assignment. Από πίσω θα παραγόταν αυτό εδώ που είναι η GLSL-IR. Στη συνέχεια αυτό μετατρέπεται. Το SSH σημαίνει Simple Static Assignment. Και μετατρέπεται σε αυτή εδώ τη μορφή. Μετά σε αυτή και στο τέλος γίνεται native κώδικα. Assembly δηλαδή. Τώρα, το μέσα σου παρέχει έναν τρόπο να μπορείς να το κάνεις αυτό export για να το ελέγξεις όποτε τρέχεις σε είτε προγράμματα. Μπορείς για παράδειγμα να θέσεις αυτά τα environment variables, ας πούμε εδώ. Ας το κάνουμε τώρα για το pixel shader.
σε ένα άλλο πρόγραμμα. Βασικά θα το κάνω σε αυτό το πρόγραμμα. Ένα τόρους. Και μετά να τους διαβάσω αυτό το directory.
χρειάζεται να πειράξει στους πραγματικούς ίδρυς του προγράμματος. Στην περίπτωση που ενός απεσώσεις του προγράμματος που θέλεις να το κάνεις την BAD, πρέπει να κάτσεις με το χέρι να πειράξεις, πρέπει να πειράξεις τον κώδικα του προγράμματος, να το χαλάσεις, να δεις διάφορα εκεί πέρα. Ενώ με αυτές τις εντολές, μπορείς να το... Δεν πειράζει τον actual κώδικα, αλλά τον dump κώδικα. Βασικά θα σας το δείξω ένα παράδειγμα καλύτερα. Το Limbo, για παράδειγμα, είναι ένα παιχνίδι, πιστεύω, θα το πιστεύω μάλλον. Λοιπόν, ας φτιάξουμε για να δούμε στο τάχο τα directories. Ναι. Έχω αυτά τα δύο άδεια directories. Κάνω export το shader dump path μου να είναι το dump str. Και το. Αλλά το dump μου δεν είναι. Τι? Για να κάνω το reader, ας πούμε το dump. Το οποίο είναι ένα προβλετάρισμα αυτό, ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχω τον κώδικα. Γενικά τώρα κάποιος που θέλει να αλλάξει κώδικα στο μέσα, για να επιστρέψουμε.
Καταρχάς χρειάζεται να κάνει check-out το κώδικα από το μέσα repository. Υπάρχει ένα issue tracker, βασικά χρησιμοποιούμε το Bugzy για το βίντεο. Με ένα account στο Bugzy, γιατί υπάρχουν οδηγίες εδώ, σε αυτό το site, για το πώς μπορείτε να δείτε τα issues που είστε bug. Εδώ υπάρχουν διάφορα debugging tools πάλι στο site, αυτά που είδαμε πριν, τα variables και άλλα. Επίσης υπάρχει μια διαδικασία λίγο περίεργη για να κάνεις submit τα bugs. Πρέπει να τα στείλεις σε ένα mailing list του μέσα. Υπάρχουν οδηγίες εδώ. Εντάξει, πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο format κτλ. Και πρέπει κάθε feature ή κάθε bug fix να είναι ολόκληρο σε ένα. Να έχει πάρα πολλές οδηγίες, μπορείτε να τις δείτε. Γενικά πάντως πρέπει ένα patch να περιλαμβάνει ολόκληρο το feature ή ολόκληρο το bug fix. Μπορείς να στείλεις, ας πούμε. Να τα στέλνεις σε κομμάτια. Και εδώ πέρα βρίσκεται, και αυτό είναι το repository για τα test του κράτους και ο issue driver. Και εδώ είναι μερικά χρήσιμα links. Θα την ανεβάσω την παρουσίαση στο site που μπορείτε να τα δείτε αν θέλετε. Είναι γενικά πληροφορίες για το development στο